Για να μάθουμε σήμερα τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ, θα καλησπερίσουμε κύριε Κερμανίδη τον Στέλιο Στεριάδη από το σφίνα.gr. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στον κύριο Κερμανίδη, καλησπέρα σε όλους. Για πες μας λίγο για την επόμενη μέρα από τη νίκη και εν ώψη του αγώνα με την Τρίπολη, στην Τρίπολη, πώς είναι ο ΠΑΟΚ και μάλιστα θέλουμε λίγο τα οικονομικά στοιχεία μας. Τα έδωσε ένα σημείο χτες, πριν από λίγο συγγνώμη, ο Μάνος Σταραμόπουλος, αλλά πες μας τι λεφτά θα πάρει ο ΠΑΟΚ από το conference. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι. Από τον οικονομικό απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του ΠΑΟΚ στην διοργάνωση. Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, με τα επίσημα στοιχεία της UEFA, ο ΠΑΟΚ με τη νίκη χθες κόντρα στην Ελσίνκη αγγίζει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Για φέτος, για την ακρίβεια, έχει βάλει σε ταμεία του. Εδώ να πω ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, τα λεφτά κατανέμονται μετά το τέλος της διοργάνωσης, μετά τον τελικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέχρι στιγμής έχει λαμβάνει, να το πω έτσι, 8.345.500 ευρώ, όντας η τρίτη ομάδα στη διοργάνωση με τα περισσότερα έσοδα, μετά από τη Victoria Plzeň και την Club Brugge. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να δεν υπολογίζεται το market pool, το οποίο σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν και μετά τον αποκλεισμό των δύο ομάδων της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού από το Europa League στο Conference, το market pool αναμένεται να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο με 1 εκατό. Οπότε σε αυτά τα 8.340 να προσθέσουμε και 1 εκατομμύριο στην χειρότερη περίπτωση. Άρα 9,5 εκατομμύρια. Ναι, και επίσης υπάρχει και ένα ακόμα ποσό το οποίο μοιράζει η UEFA στις ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογία τους, το οποίο μπορεί να φτάσει ένα ακόμα εκατομμύριο ευρώ. Βεβαίως σε αυτά τα λεφτά δεν υπολογίζονται τα εισιτήρια που πουλάει ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό σε όσον αφορά τον οικονομικό απολογισμό και καταλαβαίνεις ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης από τις 16 πάλι στις 8, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Κύριε Κερμανίδη, 9,5 εκατομμύρια, λέει ο Στέλιος Στεριάδης, θα είναι το ποσό. Δεν είναι και άσχημα. Έτσι είναι αυτοί οι αγώνες, οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Φέρνουν έσοδα καλά όταν η ομάδα προχωράει. Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που ακούω. Βεβαίως θα βοηθήσει την ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να κάνει μια κίνηση τώρα το Ιανουάριο και ας δώσει αυτά τα λεφτά για έναν καλό παίκτη μπροστά. Έπεται συνέχεια. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ελπίδες ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει. Ναι. Βέβαια, πάνω στους θεσμούς θέλει και τύχη να έχει στην κλήρωση. Από ό,τι δείχνει το πράγμα, τώρα θα μας υπολογίζουν πάρα πολύ οι ξένοι με αυτό που κάναμε με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυνατότητες σε αυτόν τον θεσμό να πάει κι άλλο ένα βήμα. Μάλιστα. Στέλιο, να σε ρωτήσω λίγο και για το τι θα κατεβάσει ο προπονητής στο παιχνίδι της Κυριακής, αν θα κάνει rotation και τα σχετικά. Δεν νομίζω, Νίκο, σε αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα, δεν νομίζω να δούμε αλχημίες και rotation από τον Λουτσέσκου. Δεδομένου του ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ρουμπάνος προπονητής, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλοι στον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και εκτός ΠΑΟΚ, ακόμα και οι ανταγωνιστές του ΠΑΟΚ, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει με διπλό την Τρίπολη, ανοίγει ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει στα ίσια το πρωτάθλημα. Όχι ότι η Αστέρας Τρίπολης είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες. Όπως παλαιότερα, θα θυμούνται οι παλαιότεροι ότι ο ΠΑΟΚ, ακόμα και την καλύτερη ομάδα να είχε όταν έπαιζε στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης για παράδειγμα, έβρισκε τρόπο να χάσει. Τα σύγχρονα χρόνια έχουμε δει και έχουμε δει στην Τρίπολη παιχνίδια να χάνει ο ΠΑΟΚ βαθμούς. Και είναι ένα παιχνίδι κομβικό για τη συνέχεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα της Κυριακής, θα πούμε ότι η ομάδα έχει προπόνηση τώρα. Οι παίκτες που παίξαν χθες με την Ελσίνκη θα κάνουν χαλάρωμα. Αύριο θα κάνει δοκιμή ο Λουτσέσκου, αλλά με την πεπατημένη των συνεχόμενων αγώνων και με την εκτίμηση από τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμή στη διαχείριση των παικτών του Λουτσέσκου, εκτιμώ ότι θα πάμε σε μια ενδεκάδα με Κοτάρσκι, τερματοφύλακα, Σάστρε δεξιά, Μπάμπα αριστερά και Διόρα Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας.
θα επιστρέψει το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αυτό που ήταν δηλαδή στα δύο παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια φάρους μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ, στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό και στην Γερμανία με την Άιντρακ. Δίδυμο χαφ με Ιταίος Ντόεφ, το πιο πιθανό. Δεξιά Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος προφυλάχθηκε με την Ελσίνκη. Αριστερά Τάισον, δεκάριο Μούργκ και μπροστά ο Σαμάτα. Μάλιστα. Κύριε Γερμανίδη, ακούσατε την πιθανή ενδεκάδα, πώς τη βλέπετε? Ο προπονητής ξέρει. Μέχρι στιγμής βλέπετε κάθε φορά κάνει απρόβλεπτες κινήσεις, εκπλήσει πολλές φορές και εσάς τους δημοσιογράφους. Εννοείται. Αλλά όπως φαίνεται ξέρει ο προπονητής το υλικό του, το γνωρίζει, ανάλογα το χρησιμοποιεί. Και νομίζω ότι πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί κάθε απώλεια βαθμού θα είναι εις βάρος μας. Δηλαδή κάνουμε πίσω βήματα. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει για να κερδίσει, να πάρει τρεις βαθμούς και να προχωρήσει. Μάλιστα.